Το κουβάρι τη ενψυχρό δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά έχουν αρχίσει να ξετυλίγουν οι αρχέ με τη σύλληψη των δύο αδελφών 40 και 48 ετών. Ο σχεδιασμό και η εκτέλεση τη δολοφονία έχουν αποκωδικοποιηθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών τη Ασφάλεια Αττική. Ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τρει ύποπτοι για συμμετοχή στο έγκλημα. Εμπλέκεται λοιπόν και ένα άτομο, ναι, σε αυτή την περίπτωση του Γιώργου, και καταγράφεται στη δικογραφία που είναι στη φυλακή. Θα δούμε ποια είναι η συμμετοχή του, ε, αλλά ο εισαγγελέα τη υπόθεση έχει δώσει σαφεί εντολέ στην αστυνομία να, στα, να συνεχίσουν, να συνεχίσουν τι έρευνε με ομοίωτο ρυθμό. Τα κινητά τηλέφωνα με τι πακιστανικέ κάρτε που χρησιμοποίησαν οι δράστε για να επικοινωνούν μεταξύ του τη στιγμή τη άγρια δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ ενεργοποιήθηκαν για πρώτη φορά τέσσερι ημέρε πριν τη δολοφονική ενέδρα κατά του δημοσιογράφου στι 5 Απριλίου του 2021. Από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου προέκυψε ότι οι δράστε τη τυγερή δολοφονία βρίσκονταν στην περιοχή του Αλίμου κοντά στο σπίτι του Γιώργου Καραϊβά τόσο στι 9 Απριλίου όσο και μία ημέρα νωρίτερα. Συγκεκριμένα στι 8 Απριλίου, οι δράστε παρέμειναν στον Άλυμο για περίπου δύο ώρε από τη 1 και 25 το μεσημέρι έω τι 3 και 20. Ενώ την ημέρα που ο Γιώργο Καραϊβά έπεσε νεκρό με 10 σφαίρε έξω από το σπίτι του, οι δράστε κινούνταν στην περιοχή από τι 12 και μισή έω τη 1 και 20 το μεσημέρι. Οι αρχέ μάλιστα εντόπισαν και το κατάστημα στην Πανόρμο, από το ο οποίο οι δράστε προμηθεύτηκαν τα επιχειρησιακά κινητά. Μάλιστα, ο προϊστάμενο του καταστήματο κινητή τηλεφωνία παραδέχθηκε στου αστυνομικού ότι διατηρεί κοινωνικέ επαφέ με ένα από τα άλλα τρία πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν, δεν κράτησε κανένα παραστατικό από την πώληση των συσκευών. Τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων αδερφών που έχουν συλληφθεί ήταν σε πάυση για δύο ημέρε, στι 8 και στι 9 Απριλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 3 παρα 5, δηλαδή 35 λεπτά μετά την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά στον Άλυμο, ένα από του δύο κατηγορούμενου και ένα από του τρει που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ενεργοποιούν τα προσωπικά του τηλέφωνα στη νίκια εκεί που βρίσκεται και η εταιρεία στην οποία ανήκει το λευκό βαν. Σε μια προσπάθεια να χτιστεί άλοθη, πρόσωπο που αναφέρεται στη δικογραφία ανέβασε φωτογραφία με το 40χρονο συλληφθέντα στα μέσα κοινωνική δικτύωση, γράφοντα μάλιστα στην ανάρτηση Καλή Αρχή. Από τι έρευνε των αρχών προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ έχουν στενέ διασυνδέσει στον κόσμο τη νύχτα και σε μαφιόζου καχοποιού.